Αγαπητοί φίλοι του Time TV, μια ξεχωριστή επιχειρηματική ιστορία θα ξεδιπλώσουμε σήμερα. Γεννιέται και δημιουργείται στη Ζίτσα της Ηπείρου, για να περάσει τα σύνορα της χώρας και να κατακτήσει πολύ σημαντικές αγορές όπως αυτές της Βορείου Αμερικής. Έχουμε λοιπόν τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Zinos Winery, ο κύριος Αθανάσιος Κατσανάκης. Κύριε Κατσανάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε σήμερα και να ξεδιπλώσουμε αυτό το story μέσα στα πλαίσια της πανδημίας, της μετά μάλλον πανδημίας εποχής, όπου όλοι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάτι το αισιόδοξο. Αναπτύσσομαστε τα τελευταία χρόνια τρία ενοπλία στη ζώνη της Ζίτσας. Γενικότερα είμαστε τέσσερα μεγάλα ενοπλία που δραστηριοποιούμε σε όλη την Ήπειρο. Εμείς έχουμε κάτι μοναδικό. Το μοναδικό είναι οι γηγενείς ποικιλίες, οι οποίες είναι ανερχόμενη δύναμη στον ελληνικό αμπελώνα, με αποτέλεσμα η Ντεπίνα και το Βλάχικο να φτάνουμε σε ένα επίπεδο να ζητάμε προϊόν από την παραγωγή. Όμως το αρνητικό ότι είναι μόνο ότι είναι μικρός ο κλήρος στην περιοχή μας, είναι ορεινή ζώνη, αλλά η μοναδικότητά της είναι αυτό που μας έφερε τα προϊόντα μας όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε στηριχθεί στην ισοστρέφεια, να μπορούμε πλέον να εξαγάγουμε τα προϊόντα μας σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η Ντεμπίνα είναι η ναυαρχίδα σας. Ναι, ναι. Μάλιστα. Σε πολλές μορφές, ακόμα και στην απόσταξη, ας πούμε, της Ντεμπίνας. Πολύ ωραία. Η ιστορία της Ζίνος ξεκινάει το 1954 μέσα από ένα συνεταιριστικό, ας το πούμε, όραμα. Ωστόσο, το 2006 πλέον αυτονομείστε και δημιουργείται η εταιρεία. Από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα έχετε κάνει πάρα πολλά βήματα. Το 2019 πρέπει να ήταν χρονιά κλειδί για την πορεία της εταιρείας. Πώς εμφανίζονται οι οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης την περασμένη χρονιά? Να αρχίσουμε από το 1954 που έγινε η προσπάθεια, η οποία ολοκληρώθηκε το 1974 που έγινε το πρώτο ενοπλίο στην περιοχή της Ζίτσας, που άρχισε με ομάδες παραγωγών να παίρνει την πρώτη ποσότητα, αλλά εκείνη την εποχή υπήρχε και ο Περονόσπρος, ο οποίος έκανε μια μεγάλη ζημιά στη ζώνη. Αποτέλεσμα ήταν αναμπέλωση από εκεί και πέρα, για να έρθει το αποτέλεσμα μετά από 20 χρόνια να μπορέσουμε όντως να αναπτύξουμε τη ζώνη. Εγώ στην εταιρεία ήταν ακριβώς από τότε που λέτε, από το 2006 και μετά που την κάναμε ανώνυμη εταιρεία, για να φύγουμε από το παλιό σύνδρομο και την παθογένεια των συνεταιρισμών. Επομένως, η Ένωση Αγροτών Ιωνίνων έφτασε στο επίπεδο να αλλάξει, γιατί είχε αρκετές εταιρείες. Πρέπει να ξέρετε ότι η Ένωση Αγροτών κατήχε και το 25% της βιομηχανίας Δοδόνης, γαλακτοκομικής. Μάλιστα, μάλιστα. Όλα αυτά τα έκανε σε εταιρείες, είχε και ομάδα με σούπερ μάρκετ που εκμεταλλευόταν, είχε μεγάλη δραστηριότητα και είναι από τις ενώσεις συνεταιρισμών που έχουν μείνει στην αγορά και μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα της είναι πολύ σημαντικό για την προσφορά στον τόπο της. Αλλάξαμε γρήγορα τα παλιά τα σύνδρομα, το κάναμε εταιρεία, μπήκαμε δυνατά στον ανταγωνισμό. Φάνηκε ότι μπορούμε και ο στόχος ήταν ένας και μοναδικός. Ναι, μεν ο συνεταιρισμός έπαιρνε μεγάλες ποσότητες για να μπορεί να διανέμει τα προϊόντα και σε άλλες εταιρείες. Ήταν η εποχή που δυναμώσαν τα κτήματα στην Ελλάδα, τα estate, με αποτέλεσμα οι συνεταιρισμοί να πήγαιναν προς τα κάτω, συμπιεζόταν προς τα κάτω. Εμείς όμως ακολουθήσαμε άλλο μέτρο, κάναμε διανομή των προϊόντων μας. Νούμερο ένα ήταν η ποιότητα. Μάλιστα. Στηριχθήκαμε στην ποιότητα σε όλα τα χρόνια. Το προϊόν φαίνεται. Ναι. Για να μπορέσουμε πραγματικά να φτιάξουμε την Ντεμπίνα, ανταγωνιστικό προϊόν και η μοναδικότητά του, όπως λέμε ασύρτικο, όπως λέμε αγιοργήτικο, όπως λέμε ξινόμαυρο. Στόχος είναι η Ντεμπίνα να φτάσει ψηλά εκεί που πρέπει να φτάσει. Το ίδιο και η ερυθρή ποικιλία, το Βλάχι. Είναι μια εξαιρετική ποικιλία. Νούμερο ένα ήταν τα ποιοτικά μας. Δεύτερον, επειδή πέσαμε πάνω στην κρίση το 10, αναγκαστήκαμε να βάλουμε νούμερο ένα, ήταν να φτιάξουμε τη ρευστότητα της εταιρείας. Ο αγώνας μας πραγματικά, γιατί είχαμε την ανάπτυξη, όλοι ας πούμε κανιβαλίζαμε τότε την αγορά, με αποτέλεσμα ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο και η κερδοφορία. Πάνω στην κρίση μπορεί να μας έκανε και καλό. Αποκτήσαμε ρευστότητα όταν οι άλλες εταιρείες προσπαθούσαν να βρουν ρευστότητα μέσω των τραπεζών. Εμείς στηριχθήκαμε στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Επομένως, είχαμε ρευστότητα
βάλαμε την ανάπτυξη νούμερο 2 και την κερδοφορία νούμερο 3. Μάλιστα. Προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε όμως και με τις εξαγωγές, να φτιάξουμε τη ρευστότητα, γιατί πραγματικά οι εξαγωγές μας φέραν ρευστότητα. Η ελληνική αγορά είχε τα προβλήματά της. Όμως αυτό που μας έκανε market leader σε κάποιες κατηγορίες στην αγορά ήταν ότι εμείς μπορούσαμε να στηρίξουμε τα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά, να μπορούμε να πληρώνουμε τους παραγωγούς, γιατί δεν είχαμε στην αρχή δικά μας κτήματα, τώρα που κτίσαμε δικά μας κτήματα. Αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό, γιατί στόχος δεν είναι ένα συνεταιριστικό εργοστάσιο να κάνει δική του περιουσία, επειδή είναι μικρός ο κλήρος στην περιοχή. Αυτό είναι το αρνητικό μόνο, είναι ότι έχουμε μικρό κλήρο. Μάλιστα. Δεν έχουμε, είναι ορεινός ο όγκος, με αποτέλεσμα να έχουμε παιδινά κτήματα να μπορεί να αναπτύσσεται περισσότερο και να γίνεται αναμπέλωση. Τέλος πάντων, για να έχουμε μία εικόνα, ναι, τον περασμένο χρόνο, δηλαδή το 19, σε τι επίπεδα κυμαίνονται τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης? Η εταιρεία μας κινήθηκε με 21% ανάπτυξη και με πολύ καλή κερδοφορία. Δηλαδή, σε τζίρο αυτό σε τι ποσό μεταφράστηκε? Ο συνολικός τζίρος μας, ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια. Μάλιστα. Από 5 που ήμασταν περίπου, λίγο κάτω από 5, ξεπεράσαμε τα 6 εκατομμύρια. Μεταφράζεται όμως ένα 30% το τζίρο μας να είναι εξαγωγές. Ένα μεγάλο κομμάτι να πηγαίνει στην ελληνική αγορά. Είχαμε δημιουργήσει και μια κατηγορία χορέκα, η οποία φέτος φαίνεται ότι έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα το ισορροπήσουμε. Δεν κλεγόμαστε, έτσι. Πιστεύω ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε, όχι σίγουρα την ανάπτυξη του 2019, γιατί δεν έχουμε αυτό το στόχο φέτος. Φέτος είναι να συγκρατήσουμε τους τζίρους του 2018. Μάλιστα. Επομένως, κάναμε rebranding στην εταιρεία για να μπορέσουμε να έχουμε έναν επιχειρησιακό ανασχεδιασμό, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την εταιρεία μας, να μπορούμε τον Αύγουστο, γιατί σε λίγους μήνες ξεκινάει ο τρίγος. Επομένως, είναι σημαντικό για μας, αφού ανοίγει η αγορά από Δευτέρα, να μπορέσουμε να πούμε ότι σε 3 μήνες θα έχουμε διαχειριστεί τα αποθέματά μας για να πάμε στους παραγωγούς μας να ζητήσουμε την καινούργια παραγωγή για το 2020. Το επίπεδο των εξαγωγών, σε ποιες αγορές κυρίως εστιάζεται? Λιγότερο στην Ευρώπη, γιατί αν σας πω από πού ξεκινάνε οι αγορές στην Ευρώπη, στα 2-2,5 ευρώ η εταιρεία μας δεν μπορεί να πουλήσει αυτές τις τιμές. Τιμές που μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερο ή σε ψηλότερο επίπεδο είναι του Καναδά και της Αμερικής. Σιγκαπούρη έχουμε εξαγωγές. Τώρα ξεκινάμε λίγο να ανοίξουμε το μονοπόλιο των σκανδιναβικών χωρών. Μάλιστα. Άρα αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι το επίπεδο των τιμών σας είναι από μέση και πάνω κάπως. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Δεν μπορούμε. Η μοναδικότητα των προϊόντων και η μικρή παραγωγή που έχει, πρέπει να σας πω ότι η Ήπειρος σαν ζώνη είναι από τις μικρότερες. Ήμασταν προτελευταία. Νομίζω ότι η Θράκη που ήταν τελευταία έχει περάσει πάνω από εμάς αυτή τη στιγμή. Θα δούμε όμως. Υπάρχει σχεδιασμός και από την περιφέρεια, ο οποίος μπορεί να μας φέρει σε καλύτερο επίπεδο να ξαναπάρουμε τη θέση που μας αρμόζει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν φέτος ο στόχος είναι συντήρηση δυνάμεων και αιμονή στο κομμάτι που λέγεται rebranding, δηλαδή αυτό να πει περισσότερο στην αγορά. Είδα στην ιστοσελίδα σας την φράση escape. Είναι ένα καινούριο. Δώστε μας μια εικόνα γι' αυτό. Η πανδημία, θα έλεγα. Είναι εποχή που ξανασχεδιάζουμε το κομμάτι των αφροδών ίνων. Μάλιστα. Η περιοχή μας φημίζεται για τα αφρόδια, όπως και το Αμίντιο και η Ρόδος. 3 περιοχές, αλλά πρέπει να σας πω ότι το κομμάτι στην Ελλάδα των αφροδών είναι το μεγαλύτερο μερίδιο, το έχει η Ιταλία, εισαγόμενο προϊόν, και η Γαλλία. Επομένως, προσπαθούμε να πάρουμε τις αγορές μας, που πιστεύω ότι έχουμε καλύτερα προϊόντα, ποιοτικά, πιστεύω και ο αλκοολικός βαθμός είναι διαφορετικός. Άρα, στόχο είχε η εταιρεία να κάνει focus, γιατί μπορεί
και έχει και τον εξοπλισμό, γιατί κάναμε μια μεγάλη επένδυση στο κομμάτι των ισοβαρικών για να μπορούμε να κάνουμε αφρόδη κρασιά. Κάνουν και άλλα ενοπία προσπάθεια και αυτό θα είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι θα συμπαρασύρει τον κλάδο των αφροδών να παίξει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια να πάρει μερίδιο στους αφρόδης ίνους. Έχετε ωστόσο και μια πολύ μεγάλη συμμετοχή στο κομμάτι που λέγεται απόσταγμα. Κάνατε την καινούργια επένδυση, έτσι, την επέκταση του εξυγχρονισμού στο αποστακτήριο και έχετε και αυτά τα εκπληκτικά αποστάγματα, τα παλαιωμένα, τα οποία πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακά. Σίγουρα. Το υπηρώτικο, έτσι δεν είναι. Αυτό, αν ναι, ναι, πολύ, το πολύ, πολύ σωστά το λέτε, γιατί είναι απόσταξη τεπίνας. Τι μας φέρνει αυτό? Μας φέρνει να δούμε ότι είμαστε sold out. Πρέπει να πω την αλήθεια ότι αν δούλευαν και 2 μήνες που είμαστε τώρα στο lockdown, πιστεύω δεν θα είχαμε προϊόν να παραδώσουμε στην αγορά. Επομένως, το απόσταγμα της Δεμπίνας είναι ένα ξεχωριστό απόσταγμα. Προσπαθήσαμε για να εξυπηρετήσουμε το κοινό μόνο στην Ήπειρο, η διανομή του είναι μόνο στην Ήπειρο, εκτός από το κομμάτι των παλαιωμένων που λέτε, 2 κατηγορίες παλαιωμένων, σε Δρίνα Βαρέλα. Η μία κατηγορία είναι στο 1 έτος και η άλλη είναι στα 6 έτη παλαιώσεις. Μάλιστα. Δημιουργείται με 2 λόγια το ελληνικό ουίσκι. Αυτό το πράγμα έτσι όπως το βλέπεις πραγματικά... Θα μπορούσα όντως να το βάλω στην κατηγορία των ΜΑΛ. Έτσι ακριβώς. Είναι εκπληκτικό. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό προϊόν πραγματικά. Κύριε Κατσανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και πραγματικά θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας, γιατί μέσα σε αυτό το δυσάρεστο κλίμα είναι καλό να ακούμε και έτσι αισιόδοξες επιχειρηματικές ιστορίες σαν αυτή που γίνεται από τη Sinus Winery. Σίγουρα οι τάσεις στην αγορά, θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω οι τάσεις, όλα τα trends του 20-30 θα είναι τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Τόσο στο κομμάτι των ποτών όσο και των τροφίμων. Επομένως η μαγική λέξη είναι, αντί πάμε λίγο πίσω, είναι η αλλαγή. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε στις τάσεις που θα δημιουργήσει η αγορά. Μάλιστα. Ακόμα και για τους φίλους και συναδέλφους συνοποιούς, ότι επειδή υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια, θεωρώ ότι το μέλλον έχει μέλλον ο ελληνικός αμπελώνας. Γιατί έχει προϊόντα. Πράγματι, πράγματι. Ναι. Και για όλους τους συναδέλφους, εξαιρετικά. Υπάρχει και διεθνείς διακρίσεις, θα μπορούμε να πούμε. Όντως. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία μας.